Για μένα η Μεσογειακή είναι ένα στοίχημα ότι μπορώ να καταφέρω ό,τι ονειρεύομαι, αρκεί να το θέλω πολύ. Ένας άνθρωπος με Μεσογειακή αναμία έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους άλλους ανθρώπους γύρω του. Οι θαλασσιμικοί ασθενείς έχουμε ενταχθεί πλήρως στις συνθήκες εργασίας που υπάρχουν. Οι θαλασσιμικοί ασθενείς εργάζονται, δημιουργούν οικογένεια και εντάσσονται πλήρως στο κοινωνικό σύνολο. Η 8η Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα θαλασσιμίας. Μια μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα των ανθρώπων που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, αλλά και για την προσπάθεια που απαιτείται από όλους μας για την επάρκεια αίματος. Διαγνώστηκα με θαλασσιμία από 7 μηνών και τώρα είμαι 50 χρονών. Η θαλασσιμία είναι μια νόσος που όταν την προσέξεις, θα σε προσέξει. Υπάρχουν όμως δύο βασικά στοιχεία που, για να πάει παρακάτω η όλη υπόθεση. Το ένα βασικότερο και βασικότερο είναι να υπάρχει επάρκεια αίματος στις αιμοδοσίες μας. Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία χρειάζονται τακτικά μεταγγίσεις αίματος για να μπορούν να διατηρούν σε φυσιολογικά επίπεδα την αιμοσφαιρίνη του οργανισμού τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, αν αναλογιστείτε, ότι μία φιάλη αίματος ισοδυναμεί με μία εβδομάδα ζωής για εμάς. Η προσφορά αίματος από τους εθελοντές αιμοδότες είναι ανεκτίμητη. Μέσα στην πανδημία, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, δεν αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, δεν αγχώθηκαν οι θαλασσιμικοί, ωστόσο είδαμε σε άλλες περιοχές της χώρας να γίνονται φοβερές εκκλήσεις, γιατί υπήρχε πρόβλημα ακόμα και με την ίδια την αγωγή των ανθρώπων. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε ανθρώπους με μεσογειακή αναιμία να διαδηλώνουν στον δρόμο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό πραγματικά είναι μεγάλη χαρά για μας που τα καταφέραμε ως Εθελοντικό Σύλλογο σε συνεργασία πάντα με τις μονάδες των νοσοκομείων μας. Έχουμε πάρα πολλά άτομα που μεταγγίζονται και έχουν ανάγκη από αίμα. Αυτή φυσικά είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Αλλά σε αυτούς θα έχουμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι προερχόμαστε από μια περίοδο μετά COVID, που οι ανάγκες σε χειρουργία είναι πολύ ανεβασμένες στη χώρα μας. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα συναντήσετε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας, θυμηθείτε τους ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, αλλά και όλους τους υπόλοιπους ασθενείς που χρειάζονται αίμα. Όλα αυτά τα χρόνια έχω λάβει από εκατοντάδες άτομα το δώρο ζωής που λέγεται αίμα. Είναι αφιερωμένη η αιμοδοσία στη Παγκόσμια ημέρα θαλασσιμίας και είναι σημαντικό γιατί είναι άνθρωποι που χρειάζονται τακτικά αίμα. Είναι η πρώτη σας φορά? Ναι. Και τι σας κινητοποίησε σήμερα να έρθετε? Τίποτα απαραίτητο, απλά γιατί όχι, εφόσον μπορώ να το κάνω και έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Ναι, πρώτη φορά είναι που δίνω αίμα, ναι. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι ένα δώρο.